Πράξη και επίσημα έγινε η διαβεβαίωση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως πριν από λίγες ημέρες μιλώντας στο Ιωάννινα TV σχετικά με τη μετατροπή του Λυκείου της Ζωσιμαίας σε πρότυπο. Η απόφαση πήρε σάρκα και οστά στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για την παιδεία που κατατέθηκε χθες ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της Ένωσης Αποφύτων της Ζωσιμαίας Σχολής αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αποφύτων Ζωσιμαίας Σχολής, Σάκης Δάλλας, σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίηση των αποφύτων και όσων στήριξαν το εγχείρημα και το αίτημα των τελευταίων ετών, κάνοντας λόγο για μια δικαίωση ενός αγώνα 25 συνολικά χρόνων. Η ικανοποίηση είναι μεγάλη ημέρα ξημερώσει σήμερα. Ένας αγώνας 25 ετών φτάνει σέσιον τέλος. Η Ζωσιμαία Σχολή λειτουργεί εκ νέου ως ένα πρότυπο σχολείο αριστείας, το οποίο, να σημειώσουμε, όλη την προσπάθεια αυτή δεν αποτελούσε μια ικανοποίηση παιδικών αναμνήσεων από ένα σχολείο που αγαπήσαμε. Ναι. Ήταν η ίδια η πνευματική ιστορία της πόλης μας, απάνω στην οποία στηρίχθηκε και η ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και γενικότερα η αναγέννηση του ελληνικού έθνους, εάν λάβουμε υπόψη μας και τη λειτουργία και των υπόλοιπων σχολείων προτύπων τα οποία λειτουργήσαν αμέσως μετά τη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους. Επαναρχόμαστε στο θεσμό των προτύπων σχολείων. Αυτό είναι το ειδικό μέρος που αφορούσε τη Ζωσιμαία Σχολή. Mm-hmm. Πράγματι το νομοσχέδιο μετά από μια πρώτη ανάγνωση είναι ένα τολμηρότατο, καινοτόμο, θαυμάσιο και μπορούσα να πω μοναδικό νομοσχέδιο, το οποίο ανταποκρίνεται σε ένα τεράστιο ποσοστό στις προσδοκίες μας και στις προτάσεις μας. Για να γίνω σαφέστερος, θα ήθελα να αναφερθώ στο εισαγωγικό άρθρο της ιδρύσεως των προτύπων σχολείων, ναι, και τους στόχους, τους σκοπούς, τι επιδιώκεται με τη λειτουργία των σχολείων, των προτύπων σχολείων. Mm-hmm. Καταρχάς να κάνουμε μια παρένθεση ότι προς το παρόν τα 5 σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρότυπα σε πρώτη φάση, ναι, διότι υπάρχει πρόβλεψη επιλογής και άλλων σχολείων τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρότυπα μέσω μιας διαδικασίας η οποία θα ακολουθήσει, τα 5 πρότυπα σχολεία που θα λειτουργήσουν είναι τα 5 ιστορικά πρότυπα σχολεία, μεταξύ των οποίων φυσικά και το αρχαιότερο σχολείο της χώρας, η Ζωσιμαία Σχολή, με έτος ιδρύσεως το 1828. Δηλαδή θα λειτουργήσει η Ζωσιμαία, το Βαρβάκι, ο Ιωνίδιος, η Ευαγγελική Σχολή και τα Ανάβλητα. Το άλλο θέμα, το οποίο επισημάναμε, αλλά ακόμα χρειάζεται να μελετήσουμε καλύτερα για να εκφράσουμε μια άποψη έγκυρη, είναι το ότι και στο νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου, στο νόμο Διαμαντοπούλου και στο νόμο Μπαλτά υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση των σχολείων, των προτύπων σχολείων, την ειδική χρηματοδότηση, μεταξύ των άλλων προέβλεπε και τη χρηματοδότηση από οικία κληροδοτήματα. Mm-hmm. Με πρόχειρη ανάγνωση είδα ότι δεν υπάρχει αυτή η διάταξη. Ναι. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρώτον, να υπάρξει η διάταξη αυτή, να προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προτύπων σχολείων από οικία κληροδοτήματα. Εμείς έχουμε το κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά. Mm-hmm. Και το δεύτερον, να γίνει μια τακτοποίηση της ήδη διαπιστωμένης μη ορθής ή μη εναρμονισμένης με την βούληση του διαθέτη. Σωστά. Για να χρησιμοποιήσω ήπιες εκφράσεις. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Έτσι, διαχείριση του κληροδοτήματος του άρθρου ε του κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά, όπου τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από το άρθρο ε πρέπει να διατίθενται κάθε ολοκληρία για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς